Έχουμε μαζί μας όμως εδώ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΔΕ, τον κύριο Μάνο, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία, κύριε Μάνο, να σας ρωτήσω και πώς θα αναπτύξετε τα δίκτυα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και πώς θα μπορέσετε να συνεισφέρετε στην εξομάλυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και φυσικά στο εξαιρετικό αυτό πάνελ με τους συμμετέχοντες. Πάντοτε ξεκινά από μία μικρή ιστορική αναδρομή και θα δέσω το κομμάτι του πώς εξελίσσεται η συνθήκη με τη ΣΑΠΕ και φυσικά στο κομμάτι που με ρωτήσατε και λίγο πριν, το αν έχουμε κάτι νεότερο ή κάτι να μοιραστούμε. Θυμίζω ότι την περίοδο 15 με 19 ο ΔΔΕ καλείται να συνδέσει και μπορούσε να συνδέσει γύρω στα 200 με 400 περίπου έργα και σε ισχύ περί τα 30 με 200 μεγαβάτ. Το 2022 συνδέσαμε 5.000 έργα, 1,1 γιγαβάτ και το 2023 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουμε τα 6.000 έργα και το 1,2 μεγαβάτ. Τι σημαίνει αυτό και πού είναι το νέο το οποίο σχετίζεται με τη σημερινή μας κουβέντα. Αυτά λοιπόν τα 2 πλάς γιγαβάτ στο δίκτυο διανομής έφερε τη δύσκολη περίοδο του 2022 και του 2023 όφελος 700 εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα καταναλωτή, 645 για να πω τον ακριβή κατσαρό αριθμό. Δηλαδή, επειδή συνδέθηκαν τόσα πολλά ΑΠΕ και το κόστος ευρώ ανά μεγαβατόρα ήταν συγκεκριμένο και πολύ χαμηλότερο πλέον από την τιμή που βρέθηκε τη τιμή του ρεύματος λόγω της ανόδου του φυσικού αερίου, ο καταναλωτής, ο Έλληνας, ωφελήθηκε από αυτό. Εκεί όμως δεν τελειώνει η ιστορία. Αν λάβει κανείς υπόψη αυτό που αναφέρθηκε πριν και από τον κύριο Ξηφαρά, ότι λέει παρατηρούμε μία 20% μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, εξαιτίας λοιπόν των ΑΠΕ, δεν χρειάστηκε η Ελλάδα να εισάγει φυσικό αέριο και γλίτωσε και τα δικαιώματα του διοξιδίου του άνθρακα. Όταν τα βάλεις και τα δύο μαζί στην εξίσωση, η Ελλάδα γλίτωσε 1,2 δις. Σε αυτά τα δύο χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Το οποίο από αυτό βγαίνουν δύο πολύ καλά συμπεράσματα. Το ένα συμπέρασμα είναι ότι ο ΔΔΕ, έχοντας πια μπει σε μία περίοδο πλήρου transformation και κοιτώντας εντελώς διαφορετικά το μέλλον, μπόρεσε να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στην ελληνική οικονομία με αυτόν τον τρόπο και να είναι ουσιαστικά ουδέτερος κοστολογικά. Δηλαδή η συνδρομή του στην ελληνική οικονομία ήταν τέτοια, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Πολύ βασικό. Λίγες εταιρείες μπορούν να το πουν ή να το ισχυριστούν να το κάνουν αυτό. Yeah. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι βλέπουμε ότι τελικά οι επενδύσεις στα έργα υποδομής, και αυτό αφορά όλους μας εδώ πέρα σε αυτό το τραπέζι, όταν τελικά κάνουμε επενδύσεις στα έργα υποδομής, αυτό έχει άμεσο πολλαπλασιαστικό όφελος στον Έλληνα καταναλωτή και το βλέπουμε ειδικά στις δύσκολες περιόδους. Πάνω σε αυτό που λέτε, εγώ ήθελα να μας πείτε και δύο κουβέντες όσον αφορά το έργο των έξυπνων μετρητών, το οποίο πέραν της νομικής διαδικασίας, νομίζω ότι αυτή σε ένα βαθμό έχει ολοκληρωθεί, πώς προβλέπετε να εξελιχθεί και πότε θα είναι έτοιμο ώστε να προσφέρει τις κρίσιμες υπηρεσίες στους καταναλωτές για τη μείωση του κόστου του ενεργειακού. Θα ξεκινήσω πάλι με μια ιστορία λίγο διαφορετική, η οποία σχετίστηκε με τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίσαμε τη μεγαλύτερη φωτιά σε νησί, τη μεγαλύτερη φωτιά στην υπηρετική Ελλάδα, τη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία. Τρία πρωτοφανή φαινόμενα ιστορικά. Ήταν ακραία φαινόμενα. Ναι, ναι. Το 2019, φανταστείτε, όταν ήρθαμε, όταν έλαβα εγώ τη διοίκηση του ΔΔΕ, είχαμε 10.000 στήλους. Η ζημιά στη Θεσσαλία φέτος ήταν μόνο λόγω των πλημμυριών Θεσσαλία και Μαχνησία πάνω από 25.000 στήλους. Αν αυτό είχε συμβεί το 2019, θα συνδέαμε τη Θεσσαλία καλό Πάσχα. Μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Μάλιστα, είναι σημαντικότατο. Συσχετισμό. Με το ίδιο λοιπόν σκεπτικό, παρόλο που
γίνανε ενστάσεις οι οποίες, όπως φάνηκε, η στρατηγική, οι επιλογές και η τοποθέτηση του οργανισμού ήταν σωστή, σίγουρα εκ του αποτελέσματος. Ο ΔΔΕ μέχρι το τέλος του 24 ουσιαστικά θα παρακολουθεί με τηλεμέτρηση παραπάνω από το 55% της καταναλωσκόμενης ενέργειας. Γιατί υπάρχει πάντοτε η μαγεία του business που λέει την αρχή του Παρέτο, που με ένα μικρότερο αριθμό μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο impact. Άρα, με δεδομένες την καθυστέρηση που προκλήθηκε ανετίως από ενστάσεις που ευωδόθηκαν υπέρ του οργανισμού, πρώτα ο Θεός, εντός του 24 θα πατήσουμε ακόμα περισσότερο τον γκάζι και ο στόχος, όπως είναι στο δεκαετές και όλα στο πλάνο μας το οποίο έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ και έχει δημοσιευθεί, είναι σκοπός μέχρι το 30 ουσιαστικά να ολοκληρωθεί. Αλλά παρόλο ότι λέμε μέχρι το 30, η καταναλωσκόμενη, ξαναλέω, ενέργεια θα είναι πάρα πολύ νωρίτερα ποσοστία θα εξελίσσεται, εστιάζοντας από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους καταναλωτές. Μάλιστα.